Φίλες και φίλοι, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας για να τιμήσουμε τα θύματα της πυρηνικής, του πυρηνικού ολοκαυτώματος στη Χειροσίμα και τον Αγκασάκη. Δηλώνουμε την αποφασιστικότητά μας για να δυναμώσουμε τον αγώνα μας μαζί με το εργατικό λαϊκό κίνημα και τους φορείς του λαϊκού κινήματος που βρίσκονται σήμερα εδώ, όπως και σε άλλες πόλεις που πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται σήμερα εκδηλώσεις ενάντια στις νέες πυρηνικές απειλές και στην επικίνδυνη πολιτική της εμπλοκής της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 6 και οι 7 και οι 6 και οι 9 Αυγούστου 1945 μας θυμίζει κάθε χρόνο το μεγαλύτερο έγκλημα που διέπραξε ο ιμπεριαλισμός με τη ρήψη των ατομικών βομβών με τα χαριτωμένα ονόματα Little Boy, το μικρό αγόρι, και Fatman, ο χοντρομπαλάς, έγκλημα που εξαφάνισε ακαριαία από προσώπου γης στη Χειροσίμα 110.000 και στο Ναγκασάκι 70.000 ανθρώπους. Ανάγκασε χιλιάδες άλλους να ζήσουν με τα εγκάβματα και άλλες πληγές από τον πυρηνικό όλεθρο και προκάλεσε ανυπολόγιστο αριθμό θανάτων αργότερα λόγω της έκθεσης στην ραδιενέργεια. Είναι ψέμα ότι η ρήψη των ατομικών βομβών ήταν μια στρατιωτική αναγκαιότητα αφού ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε τελειώσει στις 9 του Μάη του 1945 όταν η κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο της νίκης των λαών καρφώθηκε στην καρδιά του ναζισμού, στο Reichstag, και η Ιαπωνία ήταν έτοιμη να παραδοθεί. Στόχος ήταν η επίδειξη ισχύος να υψώσουν τη δικιά τους μαύρη σημαία του θανάτου, να τρομοκρατήσουν τη Σοβιετική Ένωση, το ανερχόμενο επαναστατικό, εργατικό και λαϊκό κίνημα. Όμως αυτό έκανε πάντα ο ιμπεριαλισμός, αυτό έκανε το 1945, αυτό κάνει και σήμερα σε όσους αντιστέκονται και αποτελούν εμπόδιο στις επιδιώξεις του. Και ενώ ο κύριος αντίπαλος όλων των ιμπεριαλιστών είναι οι λαοί, το επαναστατικό, το λαϊκό και εργατικό κίνημα, οι πιο αιματηρές συγκρούσεις, όπως ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος ιμπεριαλιστικός πόλεμος, ήταν μεταξύ των ληστών ιμπεριαλιστών. Αυτό γιατί τα οικονομικά συμφέροντα είναι αυτά που καθορίζουν τις πολιτικές και γεωπολιτικές δράσεις των ιμπεριαλιστών. Και όσο μεγαλύτερο είναι το προσδοκόμενο κέρδος για τον κάθε ιμπεριαλιστή, τόσο μεγαλύτερα είναι και τα ρίσκα που παίρνει. Ήταν ένα έγκλημα που ακόμα και αυτοί που συνέβαλαν με την επιστημονική τους εργασία στη διάπραξή του, όπως ο Όπενχάιμερ, μη συνειδητοποιώντας ότι προσέφεραν ένα όπλο στα χέρια των ΗΠΑ και του διεθνούς καπιταλιστικού συστήματος στον αγώνα ενάντια στο σοσιαλισμό, στράφηκαν ενάντια στη χρήση του και βέβαια διώχθηκαν γι' αυτό. Μας θυμίζει επίσης τα εγκλήματα που διέπραξε ο ιμπεριαλισμός διαχρονικά, πριν και μετά τη ρήψη των ατομικών βομβών, και συνεχίζει με εντονότερο ρυθμό να διαπράττει και σήμερα. Εγκλήματα στο όνομα του κέρδους, που είναι η υπέρτατη αξία του καπιταλισμού ιμπεριαλισμού, την οποία υπερασπίζεται με νύχια και με δόντια, είτε με πολιτικά και οικονομικά μέσα, είτε με τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, ακόμα και τον πυρηνικό όλεθρο, όταν τα άλλα μέσα δεν αρκούν. Και όσες φορές από τότε δεν ξαναχρησιμοποίησαν τα πυρηνικά όπλα, είτε εναντίον των λαών, είτε μεταξύ τους, είναι γιατί δεν τους έπαιρνε και όχι γιατί είχαν ηθικούς ενδιασμούς. Γι' αυτό η επανάληψη της χρήσης των πυρηνικών όπλων για την επίτευξη του υπέρτατου στόχου της κερδοφορίας είναι πάγια πολιτική των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΝΑΤΟ που δημιουργήθηκε το 1949 ήταν εξ αρχής λειτουργήσε ως επιθετικός οργανισμός ενάντια στη Σοβιετική Ένωση και τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες, αλλά και ενάντια στο λαϊκό και εργατικό κίνημα. Το δόγμα των μαζικών αντιπίνων που διήρκησε από το 1960 μέχρι το 1962 προέβλεπε την προληπτική πυρηνική επίθεση κατά των Σοβιετικών στρατευμάτων. Από το 1966 λειτουργήσε η ομάδα πυρηνικού σχεδιασμού. Το δόγμα του πρώτου πυρηνικού πλήγματος υιοθετήθηκε ως τέτοιο επί Ρίγκαν το 1980. Επιβεβαιώθηκε το 2016 στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία και στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο του 2021. Υιοθετήθηκε ως στοιχείο της στρατηγικής ΝΑΤΟ 2030.
στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία επαναβεβαιώθηκε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσαρμογής της πυρηνικής αποτροπής του ΝΑΤΟ, σηματοδοτώντας νέους, ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους για τους λαούς. Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να πλήξει πρώτο με πυρηνικά όπλα μεγάλης ισχύως τους αντιπάλους του, αν εκτιμήσει ότι απειλείται. Το σύμφωνο της Βαρσοβίας από το 1955 μέχρι το 1991, που αναπτύχθηκε ως αμυντικός οργανισμός απέναντι στο επιθετικό ΝΑΤΟ, δεν υπάρχει πια, ενώ το ΝΑΤΟ συνεχίζει να υπάρχει και να αναπτύσσεται, αποδεικνύοντας έτσι τον καθαρά επιθετικό του χαρακτήρα στην υπηρεσία των οικονομικών συμφερόντων της άκουσας τάξης. Η αναπροσανατολισμένη πυρηνική υποδομή του ΝΑΤΟ αποτελεί σήμερα επιθετικό μοχλό άσκησης πίεσης σε οικονομικούς ανταγωνιστές όπως η Ρωσία και η Κίνα, που απαντώντας την πρόκληση έχουν αναπτύξει τη δικιά τους στρατιωτική και πυρηνική υποδομή, σε βάρος βέβαια των λαϊκών αναγκών. Είναι ενδεικτικό ότι η Ρωσία έχει αναγγείλει την πρόθεση να πλήξει πρώτη με πυρηνικά όπλα, ακόμα και αν δεχθεί μαζική επίθεση με συμβατικά όπλα. Στην περίπτωση αυτή η Ελλάδα θα είναι από τις πρώτες χώρες που θα δεχθούν μια τέτοια επίθεση, αφού εδώ βρίσκεται η βάση της Σούδας και άλλες βάσεις προπύργια των υπερελιστών, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αποτελεί πραγματικά εγκληματική αντιστροφή της πραγματικότητας όταν κατά την τελετή που έγινε στη Χειροσίμα για την 78η επέτειο του ατομικού βομβαρδισμού της πόλης από τη ΣΥΠΑ, ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός ξέπλυνε τη ΣΥΠΑ το δολοφόνο του λαού του, αγνοώντας συνειδητά ότι η ΥΠΑ είναι η πρώτη και η μόνη δύναμη που χρησιμοποίησε τα πυρηνικά όπλα και διέπραξε το έγκλημα της δολοφονίας εκατοντάδων χιλιάδων συμπατριωτών του, και είναι αυτή πάλι που πρώτη απείλησε να ξαναχρησιμοποιήσει τα πυρηνικά όπλα με τη λογική του πρώτου πυρηνικού πλήγματος. Φίλες και φίλοι, συναγωνίστρες και συναγωνιστές, σήμερα, 78 χρόνια μετά, η απειλή ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος όχι μόνο δεν έπαψε να υπάρχει, αλλά εντάθηκε τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο των οξυμένων ενδομπελιστικών ανταγωνισμών. Οι αποφάσεις της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους οδηγούν σε κλιμάκωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου μεταξύ του ΝΑΤΟ που στηρίζει την αντιεραστική κυβέρνηση Ζελένσκι από τη μια και της Ρωσίας με τους συμμάχους της από την άλλη, αλλά και κυρίως την κλιμάκωση του ανταγωνισμού με την Κίνα. Στο πλαίσιο των διμερών εγγυήσεων ασφάλειας, η στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία αναβαθμίζεται. 300.000 νατοϊκές δυνάμεις αναπτύσσονται περιμετρικά της Ρωσίας. Η Πολωνία προσφέρεται να φιλοξενήσει πυρηνικά του ΝΑΤΟ. Αντίστοιχα, η Λευκορωσία συμφωνεί στην εγκατάσταση ρωσικών τακτικών πυρηνικών όπλων. Η Ελλάδα βαθαίνει την εμπλοκή της στο πλαίσιο των δεσμεύσεων με την Νατοϊκή Συμμαχία και την επικαιροποιημένη Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις που υπεγράφει στις 18 Οκτώβρη του 2021. Όλα τα λιμάνια της χώρας, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Βόλος, Καβάλα και άλλα, παραδίδονται στα χέρια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και θα καλύπτουν όλο το φάσμα της διαχείρισης στρατιωτικού φορτίου των ΗΠΑ, εμπορευματοκιβώτια, οχήματα, φορτηγά, αεροσκάφη. Επειδή δε η Ελλάδα είναι αποδεδειγμένα ένας από τους πιο αξιόπιστους συμμάχους, όπως δήλωσε και ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής από τη Φλόριντα Γκας Μπιλιράκης, προωθείται τροπολογία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την δημιουργία αμερικανικών βάσεων στα ελληνικά νησιά. Ο Μιλτιάδης Βαβιτσιώτσης παραδέχτηκε ότι ήταν παραδοσιακά στόχος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να ενταχθεί και η Λίμνος στο ΝΑΤΟ, στον νατοϊκό σχεδιασμό, και ότι αυτό είναι ένα πολύ θετικό βήμα. Από κοντά βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ, που παρότι δεν εκδόθηκε κάποια ανακοίνωση, ο Γιάννης Ματζουράνης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, εξέφρασε την πάγια θέση του κόμματος που εστιάζει στα ανταλλάγματα που θα κερδίσει η χώρα μας, δηλαδή η ελληνική αστική τάξη, από το βάθημα της επικίνδυνης για το λαό εμπλοκής στο πλαίσιο των συμφωνιών ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Ελλάδας που ξεκίνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ολοκλήρωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η υποίδρυση νέες βάσεις στα νησιά, όμως, που προσφέρονται ως αντάλλαγμα από τη ΣΥΠΑ για τη μετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε λιμάνι ανεφοδιασμού του ΝΑΤΟ στον πόλεμο με τη Ρωσία, ικανοποιώντας το ελληνικό αίτημα. Έτσι η χώρα μας εμπλέκεται όλο και βαθύτερο στους φοδρούς ανταγωνισμούς των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Κίνα
και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε νατοϊκό έδαφος και ορμητήριο πολέμου, αλλά και σε στόχο αντιπίνων. Εμείς τους το δηλώνουμε, να μην το τολμήσουν. Παράλληλα, το νέο σχέδιο δράσης για την αμυντική παραγωγή, που καλούνται να πληρώσουν οι λαοί με τον υδρότα και το αίμα τους, ενδύνει την ξέφρυνη κούρσα των εξοπλισμών στο πλαίσιο των επιθετικών πολεμικών σχεδιασμών των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα παίρνει συγχαρητήρια από το ΝΑΤΟ, γιατί είναι στις πρώτες θέσεις των κρατών μελών του, δαπανώντας πάνω από το 2% του ΟΕΠ για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, δαπάνες που δεν έχουν καμιά σχέση με την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας. Την ίδια ώρα ο λαός έρχεται αντιμέτωπος με την ακρίβεια και τη φτώχεια, ο μισθός και η σύνταξη εξταλούνται στα μισά του μήνα και ενώ άλλες επίγουσες ανάγκες στην υγεία, στην παιδεία, την πολιτική προστασία δεν ικανοποιούνται. Η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση των φορέων τους, που είναι μια επικίνδυνη και άδικη για το λαό πραγματικότητα, χαρακτηρίζεται ως φυσική αδυναμία του δημοσίου και όχι ως αποτέλεσμα των ελλείψεων και στο ανελαίητο κυνήγι του κέρδους χρησιμοποιείται ως άλοθη για την εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίησή τους. Στα ελληνοτουρκικά, δρομολογούνται γρήγορες εξελίξεις, διευρύνοντας πολύ επικίνδυνους δρόμους όσον αφορά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας που έχουν ανοίξει με προηγούμενες συμφωνίες. Συγκεκριμένα, η συμφωνία της Μαδρίτης του 1997 μεταξύ Σιμίτη Ντεμιρέλ στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που αναφερόταν στα νόμιμα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Η συμφωνία του Ελσίνκη το 1999 στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλούσε για συνοριακές διαφορές Ελλάδας-Τουρκίας. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την οριοθέτηση της μεταξύ του ΣΑΟΣ που προβλέπει μειωμένη επίρρεια στα διαπόντια νησιά, η οποία επιδρά αρνητικά στην οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Αλβανία και στις τροφάδες που επιδρά στην οριοθέτηση ΑΟΣ με τη Λιβύη. Η Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, όπου η μερική οριοθέτηση με άξονες τον 26ο και τον 28ο μεσημβρινό εξαιρεί το Καστελόριζο και τη Μισή Ρόδο, δίνοντας πάτημα στις τουρκικές διεκδικήσεις στην περιοχή. Επίσης, η οριοθέτηση δεν καθορίστηκε με βάση τη μέση γραμμή, αλλά τα όρια μετακινήθηκαν βορειότερα, ικανοποιώντας την απέτηση της αιγυπτιακής κυβέρνησης, οδηγώντας σε μειωμένη επίρρεια ακόμα και του μεγαλύτερου ελληνικού νησιού της Κρήτης. Θεωρείται βέβαιο ότι η τουρκική αστική τάξη θα βάλει όλες τις διεκδικήσεις της για τα κρίσιμα θέματα, όπως αυτά για τις γκρίζες ζώνες και την αμφισβήτηση της ελληνικότητας νησιών, των ελληνικών νησιών, νησίδων και βραχονησίδων και το δικαίωμα των νησιών σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, την πλήρη ημερική αποστρατικοποίηση των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τον περιορισμό των χωρικών υδάτων που αφορά την κυριαρχία κάτω από το όριο των 12 ναυτικών μιλίων που προβλέπει η Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Τη μείωση του ελληνικού εναέριου χώρου που έχει καθοριστεί στα 10 ναυτικά μίλια από το 1931, τις αρμοδιότητες του FIR Αθηνών για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, την αλλαγή του πλαισίου που ισχύει για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή και άλλα. Στην πράξη παραμένουν όλες οι αξιώσεις του τουρκικού κράτους, η αμφισβήτηση των ελληνικών νησιών και ο στόχος της αποστρατικοποίησης, στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι το αφήγημα που προβάλλεται από την κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα, ότι η μεγαλύτερη πρόσδεση της Ελλάδας στους αμερικανοανατολικούς σχεδιασμούς αποτελεί δήθεν εγγύηση για την ασφάλεια, την άμυνα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, είναι ένας μύθος που προβάλλεται με σκοπό να αποπροσανατολίσει και να στοιχήσει το λαό πίσω από τα συμφέροντα της ελληνικής αλλά και της ευρωατλαντικής αστικής τάξης. Ο πολιτικός διάλογος, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών, στόχο έχουν την έβρεση λύσης στο πλαίσιο της ενεκμετάλλευσης συνδιαχείρισης υπό ευρωατλαντική εποπτεία, έτσι ώστε αφενός τα ευρωατλαντικά ενεργειακά και άλλα μονοπόλια να μπορούν ανεμπόδιστα να εκμεταλλεύονται τον ενεργειακό πλούτο της περιοχής και αφετέρου να διατηρηθεί η συνοχή του ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική του πτέρυγα και να απομακρυνθεί η Τουρκία από τη ρωσική επιρροή. Εκεί εντάσσεται και η αναθεώρηση των χωρικών χαρτών του ΝΑΤΟ, όπου τα στενά του Βοσφόρου και τα Δαρδανέλια αναφέρονται πλέον ως τουρκικά στενά, ενώ η Κύπρος δεν αναφέρεται ονομαστικά, αλλά υπάρχει μόνο ως συντεταγμένες στο χάρτη.
δε τελευταία επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στην Κύπρο προωθεί λύσεις ανοιχτής ή συγκαλυμμένης διχοτόμησης στο πλαίσιο του Αμερικανονατοϊκού Οδικού Χάρτη. Όσον αφορά το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, που προβάλλεται ως αναγκαιότητα από την κυβέρνηση, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και από τα άλλα, από τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι γνωστό ότι στις αποφάσεις του επιδρούν καθοριστικά ο συσχετισμός δυνάμεων και οι στοχεύσεις ισχυρών ιμπεριαλιστικών κέντρων. Φίλες και φίλοι, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, μπροστά σε αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις, η ΕΔΙΕ, το ελληνικό αντιμπεριαλιστικό κίνημα ειρήνης, καλεί το λαό σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα. Συμπορευόμαστε με το ταξικό εργατικό κίνημα, τους λαϊκούς φορείς του κινήματος, την Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις, με τους οποίους δώσαμε μεγάλες μάχες για να ενημερωθεί ο λαός και η νεολαία μας και να εκφραστεί με συγκλονιστικές κινητοποιήσεις η λαϊκή καταδίκη στα πολεμικάπηλα σχέδιά τους και στην υπογραφή της νέας συμφωνίας για την επέκταση βάσεων του θανάτου στη χώρα μας. Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυνατά με νέες πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα. Καλούμε το λαό, ιδιαίτερα τη νέα γενιά της λαϊκής οικογένειας, σε μαζική πάλη από άκρη σ' άκρη της πατρίδας μας, όπου υπάρχουν ευρωατλαντικές βάσεις και υποδομές και όχι μόνο. Για να δυναμώσει πάλι ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που οδηγεί το λαό στη φτώχεια και τον εμπλέκει στους περιοριστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Να δυναμώσει η κοινή δράση και η φιλία ανάμεσα στους λαούς, ενάντια στους εκμεταλλευτές, τις αστικές τάξεις, τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες, για να βγει ο λαός στο προσκήνιο της ιστορίας, να γίνει αφεντικό στον τόπο του και ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει. Να διεκδικήσει και να οικοδομήσει ένα κόσμο με πραγματική ειρήνη, φιλία, αλληλεγγύη, σχέσεις αμοιβαίου ωφέλους με τους άλλους λαούς. Γιατί υπάρχουν αρκετοί πόροι στον κόσμο για να ικανοποιηθούν οι ανθρώπινες ανάγκες, αλλά όχι αρκετοί για να ικανοποιηθεί η καπιταλιστική απληστία που απαιτεί εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης ανθρώπων και φύσης. Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική για να απαγορευτούν οι πυρηνικές δοκιμές και η παραγωγή κάθε είδους όπλων μαζικής καταστροφής. Να μην εγκατασταθούν πυρηνικά στον Άραξο και οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα. Να ξυλωθούν οι αμερικανονατοϊκές βάσεις του θανάτου από τη χώρα μας, την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους συμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, να ματαιωθούν οι αποστολές ενόπλων δυνάμεων και πολεμικού υλικού εκτός συνόρων, όχι στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και τη διάκριση των ενόπλων δυνάμεων στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ, καμιά αλλαγή συνόρων και των συνθήκων που τα καθορίζουν. Να ανοίξει ο δρόμος για την αποδέσμευση από τις οικοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του. Είναι επίκαιρο όσο ποτέ το σύνθημά μας. Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι η λαή. Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη.